Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσα το Περιπρές είναι στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα ασχοληθούμε και με την ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή, αν μπορώ να το πω έτσι, και με την ευρωπαϊκή, διότι από χθες το βράδυ αυτό το μήνυμα του Αντουάν Γκρισμάν έχει βάλει φωτιά στην Ισπανία. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε λίγο αργά χρονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, σαν ήταν απρόβλεπτο, αλλά ο τρόπος τον οποίο αντέδρασαν όλοι ήταν σαν να κάτι ήξεραν και απλά να περίμεναν τον Γκρισμάν εκείνον να το πει. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λογικά το ήξερα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθε τελείως έτσι ξαφνικά όλα αυτά. Σε μια Ατλέτικο η οποία αποχαιρέτησε με πολύ διαφορετικό τρόπο και πολύ πιο ρομαντικό, αν θέλεις, πολύ πιο συναισθηματικό τον Γκοδίν, έρχεται ο Γκρισμάν με τελείως διαφορετικό τρόπο, με παρόμοιο με αυτό που πέρυσι ανακοίνωσε την απόφαση του να μείνει. Είναι εκεί την ολόκληρη την παραγωγή τύπου Λεμπρόν που την είπαν πολλοί και δεν είχαν άδικο με αυτό το The Decision, και ένα χρόνο μετά έρχεται να τα ανατρέψει όλα. Σιγά σιγά βέβαια αρχίζει και εξεκλείδεται το κουβάρι ότι οι πρώτες συζητήσεις έγιναν μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο από την Juventus και η συμφωνία έκλεισε το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, ότι δεν χρειάζεται να πούνε πολλά, αλλά κάτι 99% θα πάει στην Βαρκελόνη ή την Μπαρσελόνα. Το μόνο που δεν έγινε είναι στο μήνυμα που ανέβασε στο Twitter ο Γκρισμάν, να πατήσει ο Κουτίνιο απάντηση: γιατί ρε φίλε, καλά είσαι εκεί, πού πας? Πού να έρχεσαι τώρα εδώ, εμείς εδώ να, δεν είναι και τόσο ωραία η πόλη, εντάξει, άσε τι λένε, τα ξέρεις και εσύ και όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι η καμπάνα χτυπάει για εκεί. Σίγουρα με την τώρα, μόλις με την είσοδο του Γκρισμάν στην Βαρκελόνη, νομίζω ότι ανοίγει πρώτα τη εξόδου για τον Κουτίνιο. Δηλαδή, αν ήταν μία φορά το ενδεχόμενο να φύγει. Μετέωρος. Ναι, τώρα αυξάνεται. Σίγουρα. Αν το δούμε, πριν το δούμε μάλλον ποδοσφαιρικά, έχει γίνει πολύ ντόρος για αυτό που είπες και στην αρχή, διότι πέρυσι ο Γκρισμάν έλεγε ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος, θέλω να μείνω εδώ, είμαι πιστός στην ομάδα και. Α, και τώρα ο Τάσος μου βολτάρει τις απολαβές του. Ψιλοπράγματα νομίζω, έτσι. Ψιλοπράγματα. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να κοστολογήσεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν από τους καλύτερους σε κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου με την εθνική του ομάδα. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, νομίζω τώρα θα φανεί. Πρόσεχε τώρα. Τώρα θα φανεί. Η Γαλλία. Από ό,τι είναι φτιαγμένο ο Γκρισμάν. Η Γαλλία ήταν τόσο γεμάτη ως ομάδα. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή ούτε καν 2-3 παικτών. Δεν, από πού να την πιάσει και πού να την αφήσει. Η συγκεκριμένη φουρνιά. Και ήταν και πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντικό ο Ζιρού, ενώ δεν πέτυχε γκολ. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι όλη η ομάδα αυτή, καταρχά δεν έπαιζε και κάποιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά ωστόσο από μονάδε και μόνο έφτασε στον τελικό και το κατήκτησε. Ναι, δηλαδή... Με Ποκμπά, με Καντέ, με Γκριεσμάν. Έχουν τι να κάνει φοβερή χρονιά με Λιωρίς. Βλέπεις ότι είναι μια πρωταθλήτρια κόσμου πολύ γεμάτη. Και ήταν μέλος της ο Γκρισμάν. Ίσως να νιώθει ότι πηγαίνει σε μια ομάδα που αντιστοίχως είναι τόσο γεμάτη. Και προσθέτει τον εαυτό του. Τώρα εκεί πρέπει να πάει, δεν ξέρω αν στην προσωπικότητα το έχει δουλέψει, το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Μέση, γιατί θέλοντας και μη, δεν θα είναι Μέση, θα είναι ο δεύτερος. Ναι. Είναι δύσκολο κομμάτι, δηλαδή ο Νεϊμάρος που δεν άντεξε. Αν είναι μια φορά δύσκολο αυτό, πόσο δε μάλλον όταν βάσει το συμβόλαιο που θα προγράψει την τετραετία, την πενταετία, mm-hmm. θα είναι και εκείνος που θα τον διαδεχτεί. Ίσως και αυτό να έχει τώρα, ίσως και αυτό να του έκανε. Αυτό μπορεί να του κάνει το μεγαλύτερο κίνητρο. Το μεγαλύτερο κίνητρο. Για να μπορέσει να μείνει εκεί, να πει ότι θα συνεργαστώ μαζί του 2-3 χρόνια. Και... Έλα εδώ να πάρει σκυτάλι. Να είμαι το επόμενο μεγάλο όνομα. Τώρα βλέπω και ότι και ένα 20% λέει θα λάβει η Real Sociedad.
Μια χαρά. Που τον, που τον έδωσε. Είχε ποσοστό μεταπόληση. Με τα χρήματά του, από ό,τι βλέπω, να λένε ότι είναι λιγότερα από αυτά που θα έπαιρνε στην Ατλέτικο. Απλά είναι περισσότερο, μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στο συμβόλαιο. Θα ανέβει, όχι, θα ανέβει τα σύνορα. Θα ανέβει. Από 13 που έπαιρνε ο καημένο το χρόνο, θα πάει στα 17. 13 μόνο, ε. Το ρίξανε στην Ατλέτικο. Θα ζήτησε και θα του είπε ο πρόεδρος της Ατλέτικου, κάνει ψαλίδι, θα γίνει ζημιά. Εντάξει. Πλέον αρχίζουμε και σε τέτοια επίπεδα τις λέμε τις προτάσεις, λες και ξέρεις και από το αν αυτή μπαίνει, από το αν αυτή βγαίνει. Εντάξει, 17 εκατομμύρια ζήτησε, ναι, 120 εκατομμύρια θα πουληθεί. Ναι. Γιατί ο Γκρισμάν, με βάση αυτά που διάβασα, είχε ρήτρα 200 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι 1η Ιουνίου ή Ιουλίου. Μέχρι 30 Ιουνίου. 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου είναι στα 120. Επέλεξε να κάνει, να κάνει αυτό το βίντεο τώρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Μπαρτσελόνα, τις κινήσεις που με πολλά τα χρήματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έδωσε 120 για τον Ντεμπελέ, άλλα 100 τόσα για τον Κουτίνιο, δεν τις βγήκαν στο γήπεδο. Πάλι οι λύσεις είναι από μέσω του Μέση και του Σουάρες. Επομένως, νομίζω ότι είναι δοκιμασμένη η λύση ο Γκριεσμάν και δεν ρισκάρουν. Νομίζω δεν ρισκάρουν καθόλου. Από τις επιλογές που είχαν, το ρίσκο είναι το λιγότερο δυνατό. Είναι γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που τον ξέρουν. Δεν είναι ότι πηγαίνει πρώτη φορά στην Ισπανία. Είναι διψασμένος για το Champions League. Σίγουρα το ότι είναι και πρωταθλητής κόσμου παίζει και εμπορικά το ρόλο του. Όλο αυτό. Θα μείνει ο Βαλβέρδε όμως. Για να δούμε. Μεγάλη υπόθεση. Εκεί έχουν γίνει πολλά θέματα ανοιχτά. Και το λέγαμε για τις προάλλες όταν πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή και προς τα πού να κινηθεί η Μπαρσελόνα για προπονητή. Εγώ δεν τοποθετήθηκα. Νομίζω ότι η οποιαδήποτε άλλη λύση έχει μεγαλύτερο ρίσκο από το να μείνει ο ίδιος ο Βαλβέρδε. Ναι, δεν είναι εύκολη η λογική. Γιατί η Μπαρσελόνα ήταν από τις πρώτες ομάδες που μπήκανε στην λογική του να κοιτάξω την ομάδα μου, να βγάλω και προπονητές από την ομάδα. Μπήκε σε αυτό το τρυπάκι. Αλλά... Και κομμάτι ήταν και ο Βαλβέρδε που ήξερε την ομάδα γιατί είχε ένα αλφα παρελθόν εκεί. Τώρα δεν είναι εύκολο να μπει σε αυτό το τρυπάκι να ψάξει προπονητή. Όχι βέβαια λόγω αυτού ότι δεν θα το κάνει. Απλά περιμένω θα με εκπλήξει αν πάει σε αλλαγή και θα περιμένω με ανυπομονησία να δω το που θα καταλήξει και προς τα εκεί. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα ότι πάει να μπει σφήνα, καμιά παρή για τον Γκρισμάν και τέτοια, δεν τα θεωρώ ούτε καν μπήκα στον κόπο να διαβάσω τα κείμενα. Είδα το τίτλο και λέω δεν νομίζω, αν ήταν να πάει κάπου θα έλεγε, όχι δεν είναι αυτό, ότι για να πει ότι φεύγω σημαίνει ότι έχει αποφασίσει και που πάει, δεν ανοίγει την πόρτα έτσι για να φύγει. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μια μεταγραφή τύπου, πώς το λένε, Λάκη ή Φρούσου, που μπήκαν άνθρωποι στο αυτοκίνητο να τους πάρουν και αυτά. Δεν είμαστε εκεί πλέον. Ναι, σε τέτοια ποσά δεν είμαστε εκεί. Ναι, κάπως ανέβηκε λίγο την κατάσταση. Το επίπεδο έχει λίγο ψεχθεί. Δεν είμαστε εκεί. Μου μπήκε ο Φρούσου στο αυτοκίνητο και υπήρχε άνθρωπος που του λέει αυτή είναι η πρόταση και δες λίγο και τη βαλίτσα για να το καταλάβεις. Και άνοιξε η βαλίτσα. Με τα τότε τούβλα. Τώρα τα τούβλα είναι διαφορετικά. Θα θέλαμε ένα φορτηγό. Ναι, δεν είναι αυτό το. Δεν είμαστε αυτές τις εποχές πλέον. Πέρασαν. Όχι είναι επιστρεπτή, σε κάποια επίπεδα μπορεί να γίνονται ακόμα. Αλλά σε αυτό, όταν μιλάμε για μεταγραφή 120 εκατομμύριων ευρώ, δεν βάζει μια βόλτα. Κανένα τράπεζα, δεν ξέρω. Δεν βάζει μια βόλτα με μια επιταγή για να το. Για να το κάνεις. Πάντως έτσι φαίνεται και με τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Γκριεσμάν ότι και οι δύο ομάδες της Ισπανίας θα ξεκινήσουν πολύ πολύ δυνατά. Γιατί η Ρεάλ από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με τον Αζάρ, η Μπαρσελόνα παίρνει τον Γκριεσμάν, αρχίζει πάλι το κλασικό να παίρνει την Έγκλη την οποία είχε χάσει. Τον Αζάρ έτσι δεν θέλει και τον Έριξεν. Καλά είναι ο Έριξεν, μια χαρά. Τι θα γίνει και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή, θα μείνει στην Τότεναμ, θα μείνει. Εντάξει, κοίταξε. Η λογική λέει ότι μετά και τον τελικό, πολύ δύσκολο να μείνει. Σαν να κλείνει ο κύκλος. 4 χρόνια ή 5.
Το 13. Το 13 δεν πήγε. 13. Εξαετία γεμάτη. Το 13. Την μεταγραφή που πήρε ο Μπέιλ. Ο Μπέιλ ήταν στο πρώτο. Και ο Μπέιλ μάλλον θα επιστρέψει τώρα. Διάβασα σε αγγλικό μέσο ότι η Ρεάλ τον προτείνει για δανεισμό με ενίκιο 10 εκατομμύρια ευρώ και ένα 60% να πληρώνει το συμβολαίο του. Κάτι τέτοιο. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο δηλαδή να της κοστίσει της τότε ένα μομπίλ 10 εκατομμύρια συν κομμάτι του, μεγάλο κομμάτι του μισθού του. Αυτό είναι το... Αυτό είναι ωραία πρόταση, γιατί δεν έχει ρίσκο η Τότεναμ. Δεν θα δώσει, ας πούμε, δεν θα τον αγοράσει για να δει πώς θα κουμπώσει την ομάδα, αν θα ταιριάξει. Αν τυχόν δεν ταιριάξει, θα είναι σαν να πληρώνει ένα συμβόλαιο, που θα το πλύνουν ούτως ή άλλως για κάποιον ποδοσφαιριστή της. Και θα μπορέσει, αν τυχόν δεν ταιριάξει και δεν κουμπώσει με τον Ποκετίνο, να μην τον αγοράσει. Στην Τότεναμ συμφέρει αυτή η πρόταση. Και εμένα καλή μου ακούστηκε. Τον Ποκετίνο επιτέλους να θέλει να παίχτη. Να φέρνει να κάνει ένα μεταγραφή ενός παίκτη από το πάνω ράφι. Μέχρι τώρα έπαιρνε παίκτες από το δεύτερο ράφι και τους έκανε παίκτες πρώτου ραφιού. Είναι και αυτό μια μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει τότε. Διότι σου λέει, αρχίζει και ο Ποκετίνο, σου λέει, εντάξει, οκ, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά εδώ μας βγήκε πολύ διαφορετικά. Μας βγήκε πολύ διαφορετικά. Είμαστε στο τελικό Champions League. Δεν, εγώ ακόμα το. Και θα παίξει, είναι καλά. Εγώ το Σάββατο, Σάββατο απόγευμα, έβλεπα Κοσμοτέ. Είχε ημίχρονο στα παιχνίδια της Premier League. Και έβλεπα διαφήμιση και έλεγα από μέσα μου, ρεσί, σοβαρά τώρα. Ναι, δεν, δηλαδή. Ναι, δεν το χωρούς στο μυαλό. Δεν το χωρούς στο μυαλό. Δηλαδή τότε να μην είναι τελικό Champions League. Αυτό γιατί ξέρεις, μερικές φορές εγώ που υποστηρίζω την ομάδα αρχίζω και σκέφτομαι, ξέρεις, εντός έκουν αρνητικά. Λέω, ρεσί, τόσο πολύ μικρή είναι το Champions League και πήγαμε εκεί. Αλλά όχι, okay, όταν βλέπεις ότι. Υπάρχουν πολλές ομάδες που πλέον δικαιώνονται με αυτή την πρακτική. Μεγαθύρια μένουν έξω. Το ότι είμαι ένα καλό σύνολο. Ότι με το σύνολό μου θα τα κερδίσω όλα. Τίποτα. Όταν σέβεσαι το ποδόσφαιρο, σε σέβεται και αυτό. Είναι νόμος. Και ο Άγιαξ φυσικά εντάξει. Πλά είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αντί να. Για μένα το ίδιο. Όπως και ο Άγιαξ παραδοσιακά σέβεται το ποδόσφαιρο και παρουσιάζει μια σχολή. Και τότε με τον Ποκετίνο όμως έχει πάει σε άλλο level. Πώς ήταν το Ατλέτικο του Σιμεώνε που πήγε σε άλλο level, έτσι είναι και η τότε με τον Ποκετίνο. Και η Ατλέτικο κρατήθηκε σε αυτό το επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα με τον. Μπορεί να είναι χαμένη τελική, είναι δύο χαμένη τελική, αλλά είναι τελική Champions League. Μιλάμε λοιπόν για δύο τελικού Champions League. Στις λεπτομέρειες, Ο ένας στα πέναλτι, ο άλλος με γκολ στο Πασίγνωστο το 92 και 48. Πήρε πρωτάθλημα. Και είναι εκεί. Ατλέτικο. Αν δεν θα το διεκδικήσει, ήταν στη τρίτη θέση. Ήταν στη δεύτερη και κοντά. Τη χρονιά όμως που φώναξε πάω για πρωτάθλημα για πρώτη φορά λόγω παραμονής Γκριεσμάν, απέτυχε. Απέτυχε παταγωδός να το διεκδικήσει καν. Έτσι πως ήταν, έτσι πως βρήκε απέναντί της μια Μπαρτσελόνα. Είναι ακόμα όριμη για να αντέξει το βάρος του πρωταθλητισμού. Νομίζω ότι απλά βρήκε μια Μπαρτσελόνα η οποία στα εγχώρια άλλαξε. Όσο έπρεπε. Ότι ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να πάμε με φρουφρού και αρώματα στην Ισπανία. Δεν χρειάζεται να φωνάζω ότι είμαι ο καλύτερος. Απλά να μπαίνω μέσα στο γήπεδο και να. Να παίζω το ποδόσφαιρο μου. Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι είναι καλό που φεύγει ο Γκριεσμάν από την Ατλέτικο αυτή τη στιγμή, γιατί φαίνεται ότι είχε κλείσει ο κύκλος. Ότι είχε αδειάσει η ενέργεια που έδινε στην ομάδα. Ειδικά τη φετινή χρονιά είναι για το επίπεδο του Γκριεσμάν είναι κακή χρονιά που έκανε. Αλλά τις βγαίνουν και μαζεμένες, όπως είπαμε, αποχωρήσει την Ατλέτικο. Είναι με μια μεταβατική περίοδος που πρέπει να την κάνει. Και δεν θα είναι μόνο μια χρονιά, νομίζω. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και το αντίο του Σιμεώνε, γιατί και ο ίδιος θα κουραστεί και ο ίδιος θα. Εκεί τώρα θα πρέπει ο σύλλογος να δείξει ότι δεν είμαστε μόνο λόγω Σιμεώνε. Ότι πρέπει το DNA αυτό να το διατηρήσουμε. Απ' τη μια είναι ότι τι θα κάνει η Ατλέτικο, απ' την άλλη είναι και η απορία όλων το. Τι project θα πάει να ψάξει ο Σιμεώνε. Από ό,τι λέει είναι τρελαμένος με την Ίντερ. Αυτός θέλει να πάει στην Ίντερ. Η Ίντερ θέλει τον Κόντε. Ναι, δεν ξέρω. Και λίγο στο Μιλάνο και η μία ομάδα και η άλλη. Δεν τους λες και πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τελευταία χρόνια στο Μιλάνο δεν ξέρουν τι θέλουν. Έτσι. Και όταν ξέρουν, βλέπουν αυτό που θέλουμε και απογοητευόμαστε. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Πάλι και στην Ίντερ ασχολούνται με τα τι κάνει ο Ικάρντι εκτός. Το γηπέδο.
ολόκληρο σύλλογο τώρα σαν την Ίντερ με ονόματα που έχουν πατήσει στο γήπεδο και τρέχουν τα τσιμέντα και ασχολούνται με τον Ικάρδη και το τι κάνει. Και ξέρει και δηλαδή. Θα με πούν και μισογίνοι αν κάτσω να πω εντάξει, δηλαδή τώρα είσαι ρεπόρτερ Ίντερ και κρέμεσαι από τη. Από αυτή. Τι, ναι. Ψέματα είναι. Από την Άρα, τι θα πει, τι θα κάνει. Όχι, δήλωσε ότι θα του πήγαινε να παίξει το Ικάρδη με το Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, εντάξει. Και εμένα θα άμα έβγαινα ένα ραντεβού με τη Μόνικα Μπελούτσι, θα μου πήγαινε. Εμένα, πιστεύω, νιώθω. Έτσι. Αυτήν δεν τη πήγαινε. Αλλά δεν τη ρωτήσαμε κιόλα. Για να μα πει. Γενικά είναι ένα, θα είναι πάλι ένα γεμάτο καλοκαίρι. Διότι το συζητούσαμε και την περσμένη εβδομάδα. Ήταν ένα Champions League στο οποίο υπήρχαν περισσότερα φαβορί ή μάλλον περισσότερες ομάδες που δήλωναν, έβγαζαν ότι πάμε για το Champions League και καμία από αυτές δεν είναι στο τελικό. Εντάξει. Δεν είναι ότι δεν πήγε μία. Δεν πήγε καμία και ούτε καν δηλαδή και στους τέσσερις που ήταν πάλι η Μπαρτσελώνα. Δηλαδή η Μπαρτσελώνα βγήκε εκτός από ένα project το οποίο φτάνει στην κορύφωσή του, αυτό του κλόπ. Η Juventus βγήκε εκτός από ένα project αναπάντεχα πετυχημένο, το οποίο ξεκίνησε να έχει μία αλφα πορεία και η πορεία της ήταν τρία αλφα πολύ νωρίτερα. Το λες με μονάδες κανονικά σαν συμμετοχές, ναι. Σωστά. Ναι. Και νομίζω ότι έπαιξε το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο που έχουμε δει φέτος στο Champions League. Τα παιχνίδια δηλαδή το Άγιαξ με τη Real και με τη Juventus, πραγματικά ήταν νομίζω τα καλύτερα όσον αφορά τα παιχνίδια. Χωρίς να αδικώ την προσπάθεια των ομάδων, νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα μας μείνει και έτσι, καλός ή κακός, σε ένα μεγάλο βαθμό κακός, αλλά η City και η Παρί, οι αραβικές δυνάμεις όπως τις λένε μερικοί, γιατί από εκεί έρχονται τα χρήματά τους, είναι τα πρώτα θύματα του VAR. Ξεκάθαρα. Κάναν πράγματα για να αποκλειστούν στα παιχνίδια τους. Έτσι, γιατί η Man City λέμε, αλλά εντός έδρας δέχτηκε 3 γκολ. Μοιραία δεν της φτάναν τα 4, σήμερα που είχε χάσει. Όπως αντίστοιχα και η Παρί, δέχτηκε 3 γκολ. Από πίσω τρίτο, ναι, είναι αυτό το πέναλτι με το VAR. Αλλά ειδικά με τον Τάσο εδώ, τα έχουμε πει πολλές φορές για το VAR, ότι είναι κάτι το οποίο όσο και να γκρινιάζουμε, θα πρέπει να το συνηθίσουμε ή να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο τρυπάκι, να πούμε ότι, ξέρεις τι, φέρνει 10 καλά και 2 κακά το VAR, εμείς συζητάμε συνέχεια τα 2 κακά. Φέρνει, μπορεί να έχω γίνει κουραστικός με αυτή την αλλαγή που γίνεται στον κανονισμό, γιατί σου λέει, τι, δεν μπορούμε να το βλέπουμε σε γρήγορη κίνηση, να κρίνεται ότι δεν είχε πρόθεση, είχε ή δεν είχε πρόθεση, δεκτό. Μην τον βάλουμε και σε αργή κίνηση, γιατί αλλοιώνεται. Αλλοιώνεται ξεκάθαρα. Είναι άλλο το αποτέλεσμα. Άλλη εικόνα βλέπεις. Γι' αυτό λοιπόν είπα, ξέρετε τι, παιδιά, τελειώνουν με τα ακούσιο χέρι επιθετικού, επιθετικό φάουλ, χέρι αμυντικού, πέναλι, τέλος. Εντάξει. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά στην πορεία, γιατί είναι πρώτη του χρονιά, στην πορεία θα γίνει πραγματικά σωστή η χρήση, πιο κοντά στην, να γίνει πιο ρεαλιστικό. Να μην βάλουμε δηλαδή τόσο πολύ τη τεχνολογία μέσα στο ποδόσφαιρο, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το αγωνιστικό παιχνίδι. Για να το φέρω και στα ελληνικά δεδομένα, μπορεί να έχουμε μόνο ένα παιχνίδι με VAR, τον τελικό του κυπέλου. Μπορεί ο τελικός του κυπέλου να ήταν από τα πιο βαρετά παιχνίδια της χρονιάς. Και βάλε. Και λόγω εικόνας γηπέδου και λόγω εικόνας των δύο ομάδων. Κυρίως της ομάδας που έχανε, γιατί από αυτήν περιμένανε όλοι περισσότερα, δηλαδή μια αντίδραση. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο είδαμε για πρώτη φορά όχι μόνο VAR, αλλά το είδαμε και να εφαρμόζεται ακριβώς εκεί, στα σημεία στα οποία μπήκε. Γιατί θυμάμαι τότε όλο στο λυκό να μου λέει ένα φίλο μου: εσύ υπήρχαν δύο offside τα οποία. Τι περίμενε, τελειώσει η φάση. Ναι. Γι' αυτό βάλαμε το VAR. Γι' αυτό βάλαμε το VAR. Να τελειώνουν οι φάσεις και στην συνέχεια να τη βλέπουμε. Δεν υπάρχει αυτό το σηκώνω χέρι παλιά που σήκωναν οι αμυντικοί χέρι και άφηναν έστω και για μισό δευτερόλεπτο τη φάση. Όχι. Και αυτό, και το αναφέρω το συγκεκριμένο, γιατί ήταν θέμα συζήτησης προς τους ποδοσφαιριστές, φαντάζομαι και τσάκα, αλλά το πάω σίγουρα. Πρώτον, τους είπαν προσέξτε τις επαφές σας.
Σίγουρα τώρα αυτά που γίνονται μέσα στην περιοχή, αν δεν είσαι δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και ένα δεύτερο, δεν υπάρχει φάση offside. Την παίζετε μέχρι τέλους, είτε είστε επιθετικός, είτε είστε αμυντικός. Και το βλέπουν. Βγάλετε από το μυαλό σας αυτά τα σηκώνουμε χέρια και τέτοια. Δεν υπάρχουν, τελειώσαν, πεθάνανε. Από τη μια μέρα στην άλλη, ναι, αλλά πεθάνανε. Εντάξει, σίγουρα και οι υποδοσφαιριστές πρέπει να το συνηθίσουν. Δεν έχει. Γιατί και αυτό το οξύμορο της υπόθεσης ήταν στα παιχνίδια της Chelsea με την Eintracht. Εκεί που ειδικά στο πρώτο παιχνίδι οι Γερμανοί φώναζαν και μετά από τη συνήθειά τους ότι ξέρεις τι, έχουμε βάρει στη Γερμανία, παίζουμε συνέχεια με βάρει. Άρχισα να κάνω στο διαιτητή τα κουτάκια, το κουτάκι και τους λέει ο διαιτητής, παιδιά, δεν έχω βάρει καρδιά μου, δεν έχω βίντεο. Εδώ είμαστε, οι πέντε μας. Γι' αυτό έχουμε πρόσθετους ακόμα, γιατί δεν έχουμε βάρει. Φοβερό. Ναι. Φοβερό. Φτάσαμε στο άλλο σημείο να ζητάει ο κόσμος το βάρ και όχι ο διαιτητής. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε λίγο να αρχίσουμε στα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί στο Repress ήμασταν έτοιμοι να στήσουμε και την ενδεκάδα της χρονιάς μέσα από συζητήσεις που είχαν όλα τα μέλη του site, και σας περιμένουμε και στο Facebook με την ανάγνωση των αποτελεσμάτων που βγάλαμε ή της άποψης που είχαμε. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, πού διαφωνείτε και πού συμφωνείτε. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε το ανάλυση των Παρυπρές. Μπαίνει στη τελική του ευθεία. Ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί από τις 2 και μέχρι τις 3. Ο Τάσος Ρέβας ετοιμάζεται να βάλει το κασκόλ του Μπιέλσα. Δεν είμαστε Λίτζ, είμαστε Μπιέλσα, έτσι. Εμπρός της γης τρελαμένη. Με τον καθηγητή να επιστρέψει στη σκέψη του χρόνου να βλέπουμε Γκουαρδιόλα αντίον Μπιέλσα. Μαθητή είναι ο Διοδοσκάλου. Τώρα αυτά είναι μάχες. Χαμός. Ο Μπιέλσα. Τι παλικάρι και αυτό. Θυμάμαι εκείνη την συνέντευξη που είχε κάνει. Ανοίγω παρένθεση τώρα. Mm-hmm. Όταν είχε κατηγορηθεί για την κατασκοπία. Που είχε πει. Τι εννοείται, λέει, ότι εγώ τον έστειλα. Δεν μου το πείτε εσύ, λέει, εγώ θα σου το πω. Ναι, εγώ τον έστειλα, λέει. Δικός μου άνθρωπος, την πήγαινε να την προπόνηση, λέει. Δεν κατάλαβα, λέει, γιατί μας απαγορεύει κανένας. Εγώ, λέει, δουλεύω. Και ανοίγει τα αρχεία του και δείχνει τα τελευταία 8 χρόνια. Τα τελευταία 8 χρόνια σε Excel, διαφορετικά. Όλες τις προπονήσεις της ομάδας του, όλες. Όλες. Όλο το scouting που έχει κάνει για κάθε από τα 40 παιχνίδια, 50 παιχνίδια που έδινε τη χρονιά. Όλο το σκάφτουν του αντιπάλου για να του πει: ξέρετε εσείς, εγώ έκανα αυτό. Ναι, εγώ το έκανα. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε παράνομο, αλλά εγώ το έκανα. Αλλά μου πείτε ότι δεν δουλεύω. Με βγάλετε και τρελό. Τρελό μπορείτε να με πείτε. Τρελό μπορείτε να με πείτε για άλλα θέματα. Αλλά όχι και δεν δουλεύω. Έτσι. Και βέβαια η κορυφαία συνέντευξη τύπου που προσπαθούσε να πει τη λέξη Ipswich. Άρχισε κάτι και του λέει ο συνεργάτη Ipswich και κάνει μια. Οκ, sorry, λέει, δεν μπορώ. Μπορώ, λέει, να τους αντιμετωπίσω, αλλά δεν μπορώ να τους προφέρω, λέει. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό που λες τώρα για την καταγραφή των προπονήσεων και των αναλύσεων κτλ., τώρα που είμαι στο ΒΒ, πόσο σημαντικό μας έλεγαν εκεί οι εκπαιδευτές ότι είναι τα πρωτόκολλα που κάνεις όταν ετοιμάζεις μια κάθε προπόνηση, να κάνεις πρωτόκολλο και να το καταχωρείς. Γιατί πραγματικά αργότερα θα σου χρησιμεύσει. Γιατί σίγουρα μπορεί να γυρίσεις πίσω και να δεις τι έχεις δουλέψει όλη τη σεζόν, ώστε να ξέρεις αυτό... ότι είναι στατιστικά στοιχεία τα οποία θα τα χρησιμοποιήσεις. Πρώτη φορά το άκουσα, δεν το ήξερα, δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου. Έλεγα ότι εντάξει, okay, θα έχουν κάποια μοτίβα, αλλά το είχα ακούσει και μου είχε κάνει εντύπωση από τον Δόνη. Βέβαια. Που θυμάμαι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, μιλάμε τώρα για 2012. Που έλεγα ότι εντάξει, λέει, έχω αρχείο, λέει, αν μπορείτε να μου πείτε, λέει, να μου δώσετε ημερομηνία. Δώστε μου μια ημερομηνία, λέει, τον καιρό που ήμουν στον Ηλυσιακό. Και να σας πω, εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα, τι ώρα κάναμε προπόνηση, τι ασκήσεις κάναμε, ποιους παίκτες σημείωσα ότι δεν κάναν καλή προπόνηση και τους έβαλα χέρι. Και άμα θέλετε, λέει, έχω και σημειώσει, λέει, τι κάναν αυτοί οι παίκτες στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό. Αυτή η οργάνωση είναι που. Αυτά, λέει, τα έχω μαζί μου συνέχεια. Δεν φεύγουν. Δηλαδή, βλέπω τον. Σε πολλά ντοκιμαντέρ λέγουμε πώς δουλεύει ο Γκουαρδιόλα.
που ταξιδεύει με το τρένο, παράδειγμα, και βγάζει το λάπτοπ του και κάνει αναλύσεις παιχτών, ποδοσφαιριστών, στατιστικά, αδύναμος εκεί, αδύναμος αντίπαλος εκεί, πρέπει να προπονήσω αυτήν την εβδομάδα την ομάδα μου για να έχω, να πάρω περισσότερα πράγματα από την πλευρά του. Είναι αυτή η προπονητική, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Να προετοιμάζεσαι 15 ώρες την ημέρα και να μην εξαρτάσαι από σένα. Αυτό είναι, για μένα αυτή είναι η παράνοια της προπονητικής. Δηλαδή ένας προπονητής μπορεί να έχει κάνει το πλάνο, να έχει κάνει 512 πλάνα. Τι γίνεται εκεί στους Pelicans, φοβερό. Α, το μπάσκετ λες. Ναι. Κληρώθηκα να πάρω το νούμερο 1 του draft. Αυτό τον κύριο εδώ πέρα που καρφώνει. Μην πεις πως τον λένε, Langston, Lackford, δεν θυμάμαι τώρα. Ψέμα θα σου πω. Σας τώρα πόσο χρόνο θα είναι, Αντώνη. Αυτός το παίρνει φίλος των Knicks, οι οποίοι κάποια στιγμή είχαν μεγάλες πιθανότητες να πληρώσουν το νούμερο 1, αλλά πήραν το νούμερο 3 και τα σπάγανε. Ναι, οκ, okay, και τα σπάνε γιατί δεν τους έκατσε το draft pick. Ναι, δηλαδή, οκ. Okay. Ναι, δεκτό. Αμερική, okay. Ναι, όχι, δεκτό, δεν μπορώ να του πω. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα στην Ελλάδα? Draft pick. Ναι, υπήρχε στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούσε να γίνει. Να διαλέγουμε. Ταλέντα. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε κολέγια. Να κάνουμε κολέγια, να υπάρχει, ξέρω εγώ, από την ΕΠΟ να διαλέγω τους 10 ποδοσφαιριστές της χρονιάς στην ηλικία αυτή και να έχουν. Και να του περιμένει να προσδοκά, ναι. Όλο αυτό. Λοιπόν, τι λέγαμε για τον Κέλσα. Τώρα βλέπουμε εδώ τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης της West Brom με την Aston Villa. Η Aston Villa λοιπόν κέρδισε το πρώτο παιχνίδι 2-1. Στο δεύτερο παιχνίδι η West Brom κέρδισε με 1-0. Δεν υπάρχουν εκεί τα εξώστα γκολ. Και έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση και μετά στα πέναλτι. Εκεί, στα πέναλτι, η Aston Villa είδε το τερματοφύλακα της να αποκρούει δύο πέναλτι. Και στην συνέχεια οι δικοί της παίκτες να χάνουν μόλις ένα και με 4-3 να προκρίνονται σε αυτόν τον τελικό των 200 εκατομμύριων ευρώ, όπως τον αναφέρει εδώ, βλέπω τα ρεπορτάζ. Λογικό είναι, τόσο είναι τα χρήματα που πρημοδοτείται η ομάδα που ανεβαίνει για να αντέξει τον ανταγωνισμό και να μην πάει άφτανδρη. Εδώ που τα λέμε έτσι. Ναι, κατά ψέματα, γιατί η διαφορά των ομάδων της Championship με την Premier League θεωρώ ότι είναι κοντά στην διαφορά που έχουν οι πρωταθλητές της Α2 στο μπάσκετ με τον πρωταθλητή Ελλάδος. Ναι. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων. Μήπως η διαδικασία ποιος είναι και ποιος δεν είναι, γιατί ακόμα και δεν έχουν κανονίσει αν θα γίνουν τα Final Four, αν θα κατέβουν να παίξουν τα Playoff και δεν βλέπω και άγχος από κανένα για το αν θα γίνουν αυτά τα Playoff. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα λοιπόν παίζει η Leeds με την Derby. Bielsa εναντίον Lampard. Στο πρώτο παιχνίδι η Leeds κέρδισε με 0-1. Αυτό συζητούσαμε, δηλαδή τώρα αν η Derby κερδίσει με 1-2, δεν προκρίνεται. Πάμε παράταση. Δεν έχουμε τόσο ασχολή εκεί. Για να φτάσουμε στον τελικό της ανόδου και να πάρει μια σειρά το Wembley, να αρχίσει να έχει κινητικότητα, διότι εκεί γίνεται ο τελικός του κυπέλου. Εκεί γίνεται ο τελικός των μπαράζ ανόδου στην Premier League. Εκεί γίνεται ο τελικός των μπαράζ ανόδου στη Championship και μέχρι και την τρίτη κατηγορία γίνεται. Μπορεί να γίνεται και μέχρι την τρίτη κατηγορία. Δηλαδή η ομάδα της τέταρτης κατηγορίας των μπαράζ να ανεβαίνει εκεί. Δεν το θυμάμαι, μη σας πω ψέματα, αλλά αυτό έχω στο μυαλό μου. Μέχρι την Λίτζ είμαστε, ξεκάθαρα, ανοιχτά. Έλα, πώς θα είναι φτιάχνει. Αν ο Μπιέλς ήταν στη... Θέλω να τον βλέπω, πώς θα... Τι κινήσεις θα κάνει, τι οδηγίες θα δίνει, πώς θα αντιδράει σε σφυρίγματα, σε φάουλ, πώς είναι... Ναι. Τρελός κανονικός. Θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει μέχρι τέλους την άμα, αν δεν είχε δώσει εντολή να φάνε το κόλ εκείνο εκεί. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Αυτός είναι. Όχι, δεν... Και είναι και... Είναι από αυτό που λέμε σε ηλικία ότι δεν. Καινούργια κόλπα σε γέρικο σκυλί δεν πρόκειται να μάθεις. Τέλος. Όπως έμαθε, έτσι θα είναι. Σκέφτεται τον χρόνο να παίζουν, σου λέω, δηλαδή τώρα ο Μπιέλσα με τον Καριόλα και να έχει τίποτα σκάουτερ από πάνω να βλέπουν, σαν σκοπευτές να βλέπουν την προπόνηση στη City.
City. Το κοντάρι θα κάνει. Και θα βάλει και μια σημεία τη City. Θα πάει σε ένα δέντρο σου και θα πει: εγώ κοντάρι, δεν ξέρω τίποτα. Μασκαρεμένο. Και θυμάσαι εκείνη, όταν είχε κάσει εκείνο το θέμα, συζητούσαμε μεταξύ μα ότι, οκ, okay, τη σήμερα ημέρα, ποιο μπορεί να είναι το κέρδο ενό προπονητή να δει μια προπόνηση τη αντίπαλη ομάδα. Και φυσικά το πλάνο που δουλεύει, τι δουλεύει περισσότερο. Το τελευταίο εκείνη, την τελευταία στιγμή, την πενιέλια. Έχει δει. Προς τα πού θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Έχει δει ένα προπονητή, για παράδειγμα τώρα, τον τελικό του κυπέλου. Έχει δει 20 παιχνίδια τη ΑΕΚ με τον Χιμένεθο ο Λουτσέσκου. Σε αυτό δεν είναι και πολύ δύσκολο για τον Λουτσέσκου, αλήθεια είναι. Σου λέει γιόμε να κάνουν. Δεν πειράζει. Θα πάρω τον Χάνια, τον κάνει να μαζεύει τι μπάλε τη δεύτερη. Τελειώσαμε. Να το τελικό. Η ΑΕΚ όμω μπορούσε να έχει. Γιατί ο ΠΑΟΚ δούλεψε τρει διαφορετικέ κομπίνε που δεν τι είχε δουλέψει όλη τη χρονιά. Έμειναν για τον τελικό. Ναι, ναι, ναι. Η μία δεν βγήκε με τον Πέλκα, θα ήταν πολύ ωραία. Που βγήκε ο Μάτος από πίσω και κοντράρει πάνω στο παίκτη. Αυτό δεν είχε βγει όλη τη χρονιά. Ναι, ναι. Και δεν βγήκε ούτε τώρα. Όχι, όχι δεν βγήκε. Δεν δουλεύτηκε όλη τη χρονιά. Παρουσιάστηκε. Δεν παρουσιάστηκε πουθενά. Γιατί η λογική του προπόνηση ήταν, ξέρεις, ότι πρέπει να βρούμε 16 με 18 κομπίνες και να τις βάλουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα στο παιχνίδι μας. Να μην μπορεί να πει κανείς του, ξέρεις τι. Διαβάσαμε αυτό. Είναι εύκολο να μας είμαστε προβλέψιμοι. Όπως μέσα στην χρονιά, λεπτομέρεια της λεπτομέρειας μπορεί να παίζει ρόλο. Μέσα στη χρονιά ο Λουτσέσκου προσπάθησε να αλλάξει παίχτη που ξεκινάει τα στημένα. Διότι υπήρχαν 6-7 κομπίνες οι οποίες έβγαιναν με το Μάτου σε πρώτο ρόλο. Mm-hmm. Και όταν είδε ότι, όταν στα βίντεο είδε ότι υπάρχουν παιχνίδια στα οποία στον Μάτου πάνω υπάρχουν δύο παίχτες, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δώσουμε false alarm στο Μάτου, να πάρει δύο παίχτες. Και την κρίσιμη κίνηση να την κάνει. Υπήρχε, όταν μπήκε ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ και ειδικά στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, απορούσαν όλοι γιατί μπαίνει ο Γιαννούλης στα στημένα. Γιατί μπαίνει ο Γιαννούλης στα στημένα, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί υπήρχαν τρία στημένα που θα τα εκτελούσε ο Γιαννούλης και τρία που θα τα εκτελούσε ο Μπίσεσβα. Του λέμε όλοι. Και δεν είχα μια ώρα στο ερπόδρομο μέχρι εκείνη τη στιγμή που χτυπάει αγγλικά την μπάλα να τη φέρει. Και ακόμα και αυτό ήθελε να προσπαθήσει να το. Να τον μπερδέψει, να θολώσει τα νερά. Αυτό τώρα παράδειγμα δεν θα μπορούσε να βγει με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι σε ένα γκρουπ καιρό. Δηλαδή αυτό πρέπει όλοι να το δουλεύουν. Γιατί αν τυχόν έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίες φέτος αλλάξει 10 ποδοσφαιριστές, θα πρέπει και τα περσινά να τα ξαναδουλέψει. Φέτος έχει δουλέψει την περσινή χρονιά όσον αφορά τις κομπίνες και όλη την τακτική του προσέγγιση και του είναι πιο εύκολο να προσθέσει πράγματα. Γι' αυτό και σιγά σιγά το γκρουπ που ανεβαίνει επίπεδο. Αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Από την περσινή προετοιμασία του ΠΑΟΚ, 2-3 βίντεο να έβγαιναν με το πώς έλεγε ο Λουτσέσκου. Έλεγε ο βοηθός του: κάνουμε αυτή την άσκηση. Και ξαφνικά υπήρχαν 15 παίκτες οι οποίοι και να τσότανε στα μάτια. Περνούσαν τον κόνο στο σωστό χρόνο, μετά από το λάστιχο περνούσαν όχι από δίπλα, από πάνω. Και υπήρχαν και καινούργοι οι οποίοι την πρώτη φορά κοιτούσαν δεξιά, κοιτούσαν αριστερά, ρωτούσαν πάλι αυτό, από εδώ, από εδώ. Είναι και, φυσικά και στο μυαλό του Λουτζέτσικου έλεγε μου χαλάνε τελειότητα. Μου το χαλάνε αυτό. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και γι' αυτό τώρα φτάσαμε και στα δικά μας γενικά και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουν ένα 70-80% στον ίδιο κορμό. Ναι, ειδικά για τον Άρη, περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Γιατί το λέω αυτό, διότι ο Άρης πήρε από τους παίκτες έτσι πως δομήθηκε το ρόστερ, γιατί ένα κομμάτι του καλού ρόστερ του Άρη ήρθε τον Ιανουάριο. Και είναι θέμα του να μπορέσει να το δείξει, γιατί άλλο είναι μου κάνουν παίκτες και τους χειροκροτώ επειδή μου κάνουν ένα καλό τρίμηνο, και άλλο μου κάνουν ένα καλό εννιάμηνο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και σε διάρκεια και σε αντοχή πίεσης, σε όλα. Σίγουρα και αγοράζεις τώρα, εφόσον βγήκε με την πρώτη του χρονιά Ευρώπη, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Θα μπορέσει να τις διαχειριστεί το ρόστερ, ο σύλλογος. Είναι έτοιμοι τις κάποιες εμφανίσεις να τις διαχειριστούν ή θα τον Νοέμβριο θα λέμε ότι δεν κάνει ο Παντελίδης. Όντως. Αντίστοιχα για τον ΠΑΟΚ, όσο και να μην είναι στην πρώτη γραμμή, όσο και να μην το υπολογίζουν οι περισσότεροι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι θα κάνει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ και με τους γηγενείς του, τις ακαδημίες του. Αυτό είναι μια πραγματικά, πιστεύω,
μια πατάτα που okay, δεν πρέπει να βρουν τρόπο να τους εκμεταλλευτούν χωρίς να ξενερώσουν τους ποδοσφαιριστές. Γιατί θα, δεν γίνεται να γίνεται τέτοια δουλειά στα τμήματα υποδομής και αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα μην φτάνουν δηλαδή να δουλεύουν και να λένε αυτό δεν θα παίξω στον πάγκο. Θα φτάσω στα 19 και θα πάω όταν 20 και μετά θα πάω αλλού. Σχηματικά να το πω, όταν ο ΠΑΟΚ ήταν στο 7, πριν από 4-5 χρόνια, είχε έναν ή δύο ποδοσφαιριστές που ήταν κοντά σε αυτήν την ομάδα και με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν ο ΠΑΟΚ, είχε την δυνατότητα και την αντοχή να τους βάλει και να το διαχειριστεί. Τώρα η ομάδα έχει ανέβει σε ένα επίπεδο που είναι στο 9, για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι, μην παρεξηγηθώ, στο 9. Αντίστοιχα όμως, και η Ακαδημία της δεν είναι ότι έχει βγάλει ένα παίκτη. Δεν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή. Μιλάμε ειδικά φέτος για ένα σύνολο ποδοσφαιριστών 8-9, θα πω εγώ, που μπορούν να παίξουν σε ομάδες αλφα-εθνικής. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα μπορούν να γνωριστούν σε ομάδες αλφα-εθνικής. Ναι. Γιατί για να το βάζουμε. Σταδιακά. Για να το βάζουμε και αυτό στο. Έχουμε υπομονή σαν κόσμο. Να περιμένουμε τον χι παίκτη της χιγενή να του δώσουμε χρόνο. Ο πεινασμένος είχε υπομονή. Γιατί σου λέει δεν έρχεται το φάι, δεν βλέπω φάι κοντά μου. Είμαι φίλος του ΠΑΟΚ, δεν βλέπω φως στο τούνελ, άρα ας έρθουν παιδάκια, ναι. Ο Χορτάτος μπορεί. Εντάξει, τώρα πιστεύω δεν λέω ότι ξέρεις τι. Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Αν είναι να μπει και στους ομίλους Champions League να κάνει ένα κύκλο και για δύο χρόνια να πει, ξέρετε τι, ήρθε η ώρα αφού με λίγα λεφτά. Γιατί ο ΠΑΟΚ τα χρήματα που έδωσε σε παίκτες του κορμού του ήταν λίγα σχετικά με αυτά που θα δώσει για να κάνει πράγματα ως πρωταθλητής. Διαφορετικό να αγοράσει ένα παίκτη, να λες με δεύτερο θέλω να με κάνεις πρώτο. Και διαφορετικό και να παίρνεις παίκτη ως πρώτος. Αλλά και αυτός που έκανε δεύτερο, από δεύτερο πρώτο να σου ζητάει συμβόλαιο. Έτσι. Και αυτός τώρα θα πάει την υπεραξία που δημιούργησε στον εαυτό του και στην ομάδα ο ίδιος. Είναι λογικό. Αυτό είναι ένα πράγμα τα έτσι είναι. Μα είναι νόμος της αγοράς, δηλαδή, δεν κατάλαβα τι. Απλά νομίζω ότι συγκεκριμένα τώρα σε αυτό το σύνολο, ο ΠΑΟΚ θα πάει σε 7 προσθήκες συνολικά. Νομίζω πρέπει 3 να είναι από την Ακαδημία. Ο ΠΑΟΚ έχει και το θέμα ότι υπάρχει μια φουρνιά ποδοσφαιριστών η οποία πλέον είναι στα όρια της. Η άμυνα του είναι 32. Αν μείνει ο Βαρέλα, καλώς να μείνει για μένα. Για όλους νομίζω. Ναι. Και ακόμα και ο ίδιος άμα τώρα και θα λέει λοιπόν, καλώς να μείνει. Είναι του 87 ο Μάτος και ο Βιερίνια. 86 είναι. 86, 87, 88. Εκεί είναι η. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ξέρω και όλα πώς μιλάμε. Δεν πιστεύω σε θέματα ηλικία. Πιστεύω ότι μπορεί να παίζει στο ίδιο επίπεδο. Μαζί σου. Απλά δεν θα είναι λογικό, για παράδειγμα, είναι παραφωνία το να πει ότι στα δικά μου τα μάτια, αν διαφωνεί κάποιος, το δέχομαι να το συζητήσουμε, ότι δεξί μπακ θα έχω τον 33χρονο Μάτος και το πίσω το 19χρονο Λιράτζη. Φαίνεται πολύ μεγάλο το κενό αυτό. Το θέμα είναι. Με βάση να βασιστείς σε αυτούς στη συνταγή που έχεις ήδη και μέσα σε αυτή τη συνταγή να μπορέσεις να ενσωματώσεις παιδιά τα οποία κοντά τους θα γίνουν κανονικοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Υψηλού επίπεδου. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Να γίνουν υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές, να πάρουν πράγματα, να πάρουν παραστάσεις, να μοιραστούν τον χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο κατά με να δίνει ο ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια ευρώ να φέρει ένα ξένο στόπερ και να μην υποστηρίζει παράδειγμα τον Μιχαηλίδη. Φαίνεται αδιανόητο. Για θέσεις οι οποίες δεν μιλάμε τώρα για να αποσυστεί ο οποίος θα σου κάνει στην επίθεση ή στην μεσοεπιθετική γραμμή την πραγματικά μεγάλη διαφορά που πρέπει να δώσεις χρήματα και για να τον φέρεις. Είναι θέσεις οι οποίες μπορείς να δημιουργήσεις καλούς ποδοσφαιριστές μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από το να τους ενσωματώσεις στον πρωταθλητισμό και τον γκρουπ. Αυτό θα πρέπει να το κάνει ένας ολόκληρος οργανισμός. Είναι το στηρίξει. Αυτό που λες είναι γραμμή. Είναι γραμμή της διοίκησης. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Λουτσέσκου το να το στηρίξει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει να ρισκάρει. Ωστόσο, αν του πει η διοίκηση ότι κοίταξε, έχουμε μια πολύ καλή. Θέλουμε να κάνουμε αυτό. Μπορούμε να στηρίξουμε τρία παιδιά, να δώσουμε τρεις δανεικούς, τέσσερις. Δεν ξέρω πώς τι σκεπτικό θα. Τι τακτική θα ακολουθήσουν. Αλλά αυτά τα παιδιά πρέπει να τους δούμε 10 φορές φέτος. 15 φορές φέτος. Και ξέρεις, δεν το λέμε ότι το στηρίζω ένα τέτοιο project. Δεν σημαίνει ότι
σε κάθε στραβή του, σε κάθε αρνητικό αποτέλεσμα ρίχνουν και το βάρος του μου φταίει. Αυτό, όπως το είπες ακριβώς, είναι... ούτε καν σαν δικαιολογία μπορεί να σταθεί. Έτσι. Δεν στέκεται πουθενά, όχι. Είναι αυτή η λογική. Μα δεν έχει. Δεν είμαστε όλοι μαζί όμως. Δεν υπάρχει δικαιολογία το. Πάω να βγάλεις πρωταθλητές. Δεν είσαι σε φάση με 7ο-8ο και πάω να βγάλω παίκτες. Όχι. Έχω ξεκαθαρίσει. Σε μια ακαδημία είχα μια φουρνιά 100 παιδιά, έμειναν 50, έμειναν 30, έμειναν 20, κάνανε ένα γκρουπ. Φτάσανε την ΚΑΠΑ 19, παίξαν δύο χρόνια στην ΚΑΠΑ 19. Έχουν μια ήττα σε δύο χρόνια. Και πλέον αυτοί δεν, πρέπει δεν να... τους θέλουμε απλά να παίξουν. Να τους πούμε, α, μπράβο το παιδί έπαιξε. Όχι. Οπότε πρέπει να παίξουν καλά. Γιατί η λογική υπάρχει και την αποδέχομαι και αυτή μας κινεί το δίνει νερό στο μήλο. Ο ρομαντισμός, η αγάπη για την ομάδα, όλο αυτό, οι δικοί μας παίκτες. Αλλά είναι και το οικονομικό. Πρέπει να αρχίσει να βγάζει όφελος από αυτό. Και το πρέπει, το λέω, διότι δεν είναι λογικό να επενδύεις χρήματα σε κάτι και να μην προσπαθείς να τα αξιοποιήσεις. Όχι να μην τα αξιοποιήσεις. Γιατί αυτό που είπες στην αρχή, ότι η πετυχημένη μια ακαδημία του ΠΑΟΚ, είναι το να έρθουν σε 4-5 χρόνια και να υπάρχει ένα. Να λες ότι μπορούμε να βρούμε και 20 ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και παίζουν. Παίζουν ανά την Ελλάδα. Παίζουν ανά την Ελλάδα, μπορούν να έχουν πάει τα παιδιά στο εξωτερικό. Λέει, τώρα, παράδειγμα. Φαίνομαι ένα παράδειγμα που είναι ο Πλούρης, που είναι ένας γηγενής ποδοσφαιριστής, ο οποίος στον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να προσφέρει. Πήγε δανεικός αλλού, έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Καλύτερα δεν θα μπορούσε να κάνει. Δεν θα μπορούσε να κάνει, φυσικά τι να κάνει. 60. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Μπορεί το παιδί να πάει να παίξει αλλού, γιατί αν τυχόν κρίνουν στον ΠΑΟΚ ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα τώρα, και πάλι ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτό θα πάρει κάποια χρήματα. Θέλω να πω ότι δεν είναι μονόδρομος. Έχει πολλές διαδρομές. Αλλά πρέπει να βρει τρόπο αυτοί να παίξουν. Θα του αξιοποιήσει εσύ, θα του βρει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Έτσι ακριβώς. Πρέπει, νομίζω ότι. Και έχουν και πολύ χρόνο για να πάρουν σωστές αποφάσεις. Δεν είναι ο χρόνος του λίγος. Είμαστε 14 Μαΐου, 15. Ναι. Έχουν ένα μήνα ολόκληρο γεμάτο. Χωρίς πίεση για να σκεφτούν τον τρόπο που θα τους αξιοποιήσουν και τι προσθήκες θα κάνουν. Και πάνω στις δάφνες των Ευρωπαίων. Έτσι. Που φέρνει ακόμα μεγαλύτερη ηρεμία. Δεν υπάρχει πίεση που υπήρχε πέρσι. Αυτό που ζει ο οργανισμός από το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι τρομακτικό. Όχι, νομίζω ότι όλοι δούλεψαν τα κόκκινα. Εντάξει, και μπράβο τους, γιατί τους αξίζει αυτό που πετύχανε. Άκουγα προχθές έναν πολύ ωραίο μήνυμα, διάβασα. Τι πάω είναι αυτός που έχετε κάνει και στην ΠΑΕ. Ούτε μία ήττα λέει φέτος, ούτε λέει κάτι στα αποδυτήρια. Τι πράγματα είναι αυτά, εμείς δεν έχουμε μάθει έτσι. Δεν έχουμε μάθει έτσι. Μεγάλη αλήθεια. Όντως. Λοιπόν, σας είχαμε πριν αναγγείλει αυτό το θέμα για την καλύτερη ενδεκάδα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι και μέρος της μαγείας του ποδοσφαιρικών συζητήσεων. Ότι από αλλού το ξεκινάς, αλλού καταλήγεις και τελικά τις ολοκληρώνεις αφήνοντας πράγματα. Τουλάχιστον το αφήσαμε στη μέση. Έτσι. Δεν το ξεκινήσαμε και το αφήσαμε στη μέση. Θα μας απασχολήσει στην αυριανή εκπομπή, μια και φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά. Γιατί θα χρειαστεί να δει τη φάση του ΒΑΡ, αλλά δεν νομίζω να μην δει εδώ στο πέναλτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καραμπινάτο που λέγαμε, είναι Mars. Mars penalty, 3 με 5. Εμείς βάλαμε στη κουβέντα μας την φυγή του Griezmann, όπως την ανακοίνωσε ο ίδιος. Αρχίσαμε να ζητάμε βάση του ότι θα πάει στην Μπαρσελόνα, γιατί οτιδήποτε άλλο δεν θα γίνει, αλλά και να γίνει θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη, νομίζω. Θα το συζητάμε για χρόνια. Όχι πως ανακοίνωσε θα πάει εκεί, αλλά τα είπαμε, δεν ανοίξει μια τέτοια πόρτα. Για να την, και να μην ξέρεις το πού θα πας όταν θα την περάσεις. Ακολούθως πήγαμε λίγο στο που λένε του Τάσου Τζέρβα και πολλών, φαντάζομαι, τον Μαρσέλο Βιέλσα, και συνέχεια πιάσαμε λίγο το καλοκαίρι, το περίεργο, παράξενο, δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο από το περσινό καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ, που τον βρίσκει με αρκετά ανοιχτά μέτωπα, με τη διαχείριση των ακαδημίων, το οποίο είναι ένα θέμα που μπορεί να μην είναι στην πρώτη γραμμή,
αλλά θα έρθει η στιγμή που θα έρθει. Και αυτό στο προσκήνιο για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, για να δούμε στην αμερική εκπομπή και λίγο το πώς κύλησε αυτή η χρονιά τους καλύτερους σε κάθε σέση, αλλά και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ένα κομμάτι που συζητήσαμε σε μικρό μέρος, το τι θα πρέπει, τι περιμένουμε από τον Άρη, ο οποίος αυτή τη φορά δεν επέστρεψε απλά, αλλά επέστρεψε ευρωπαϊκά, για το πώς μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη σεζόν του, στην οποία αν οι απαιτήσεις ήταν σε ένα αλφα ύψος, τώρα έχουν ανέβει ακόμα πιο ψηλά μετά από αυτήν την επιτυχία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο με το ανάλυση των Παριπρές στις 2. Ακολουθεί το πέναλτι. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα ξαναβούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλώς μέρη.